Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο υπάλληλοι του Δήμου και ένας χειριστής γερανοφόρο οχήματος, όταν το μηχάνημα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και ενώ στριζόταν στους τέσσερις αξονές του ανετράπη. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Συμβολή των Οδών Περσεφόνης και Εργατικής Πρωτομαγιάς σήμερα το πρωί. Οι υπάλληλοι μαζί με τον ιδιώτη χειριστή του μηχανήματος μετέβησαν στο σημείο για την κοπή και τον καθαρισμό των δέντρων της περιοχής. Τη στιγμή που οι δύο υπάλληλοι βρίσκονταν στο καλαθοφόρο όχημα του Γερανού και εκτελούσαν εργασίες κλαδέματος, ξαφνικά βρέθηκαν στο έδαφος χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν σοβαρά. Ωστόσο, διακομίστησαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί που είναι ιδιοκτήτης και έχει χειριστήσει, έχει 12-15 χρόνια ιδιοκτήτης αυτού του, 15 χρόνια αυτού του συγκεκριμένου οχήματος. Από το 90 έχει ακόμα ένα όχημα το ίδιο εκεί πέρα και είναι έμπειρος στη δουλειά αυτή. Την αιτία δεν μπορούμε να τη βρούμε καθόλου πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αέρας φύσηξε, ο αέρας τους παρέσε, είχε κάτι, δεν ξέρω τίποτα. Και όλοι όσοι περάσαν από εδώ, κανένας δεν έχει, μπορεί να δει την αιτία. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Λάρισας καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για ολιγορία σε ό,τι αφορά το θέμα των υπαλλήλων. Από τη στιγμή υποστήριξαν που δεν χρησιμοποιεί μόνιμους υπαλλήλους, αλλά μισθώνει ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων, χωρίς να γνωρίζει αν τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Είναι η απαξίωση που λέμε σήμερα στο προσωπικό αλλά και στο μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου. Τώρα, εσείς μου είπατε ότι θα προβείτε σε μια καταγγελία για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, για το αν χρησιμοποιούνται όλα τα. Βεβαίως και θα γίνει καταγγελία, αλλά θα επιμείνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι χώρος όπου θα έχουμε πάνω τα κέρδη από τους εργαζόμενους, αλλά και την προσφορά προς τους πολίτες.